Ελλήνη είναι εκεί και ακούει τον κύριο Τσίπρα, γιατί όπως σας είπα υπάρχει τεράστια συμμετοχή του κόσμου στις συνεδρίες που έγιναν και χτες και που γίνονται και σήμερα το πρωί. Όπως αντίστοιχα θερμή ήταν και η υποδοχή του Πρωθυπουργού στην Λίμνο που ήταν ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού του. Σε κάθε περίπτωση εγώ βλέπω όλες τις προηγούμενες μέρες και με αφορμή τη Λέσβου αλλά και με άλλα γεγονότα στα οποία υπονόησε πριν νωρίτερα η κυρία Σιμακοπούλου, ένα ολόκληρο πόλεμο που προσπαθεί να στήσει το πολιτικομηντιακό σύμπλεγμα το οποίο χάνει τη γη φαίνεται κάτω από τα πόδια του, μια τεράστια επίθεση απέναντι στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ με πολλά fake news και με πάρα πολλά και πολύ μεγάλο θράσος. Σε αυτό που συζητάμε, πού είναι τα fake news? Υπάρχουν, θα σας πω ότι όλες τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε πρωτοσέλιδα από εφημερίδες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και δεν σας μιλάω μόνο με αφορμή. Ακριβώς. Αυτό το οποίο το ανέφερε πρώτα η κυρία Σιμακοπούλη, η οποία μίλησε για κατάπτωση και τα λοιπά, στην απάντησή της για τις ανακοινώσεις του Μεγάλου Μαξίμου. Να σας πω, διάβασα προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις του Μεγάλου Μαξίμου. Προφανώς διάβασα και τη δήλωση του επιχειρηματία. Αυτή είναι η πανομοιότυπη δηλώση και της Νέας Δημοκρατίας. Τις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μου έμεινε μία τάκα από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου, που μας καλεί εμάς ως πολίτες να ρωτήσουμε ή το Μητσοτάκη ή το Μαρινάκη τι συζητήσανε με τον Τσίπρα. Γιατί δεν μας λένε τι συζητήσανε? Αφού η συνάντηση την παραδέχονται όλοι. Ακούστε με λίγο, το να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης μέρες μετά από το περιβόητο νυχτερινό τηλεφώνημα και σε μια του ανακοίνωση να λέει ότι έχει βοηθήσει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι είναι μια ανακοίνωση και μια κατηγορία που, για την οποία γελάνε και οι πέτρες. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε πολίτης τη διαβάζει και βλέπει τον κύριο Μαρινάκη, τον γνωστό κύριο Μαρινάκη, με τις γνωστές συγγενικές σχέσεις κιόλας με το περιβάλλον, με την οικογένεια Μητσοτάκη, θεωρώ ότι καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι αστειότητες. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν για το αν έχουμε σχέσεις ή όχι με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό είναι πασιφανές σε όλους τους πολίτες. Πασιφανές είναι. Ακριβώς επειδή εμάς δεν μας κρατάει κανένας επιχειρηματίας. Όπως το είπατε, ο κόσμος δεν ζητάει τα συμπεράσματά του. Ακριβώς γι' αυτό οι επιχειρηματίες, ο κάθε επιχειρηματίας και για τον Μητσοτάκη και για τον Τσίπρα και για όλους μας. Εγώ στέκομαι στην ανακοίνωση του Μαξίμου, η οποία κρίναν ότι πρέπει να είναι έτσι η ανακοίνωση, καλά κάναν και τη γράψανε. Ναι, προφανώς, γιατί είναι αστειότητα, να ρωτάει η Νέα Δημοκρατία, που όπως σας είπα, είναι γνωστές, πασίγνωστες στο Πανελλήνιο και εδώ και χρόνια η σχέση με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, είναι γελιότα να ζητάει. Γιατί δεν μας λέει το Μέγαρο Μαξίμου, λοιπόν, τι συζητήσαν οι δυο τους? Γιατί με καλεί εμένα ως πολίτη? Εγώ δεν έχω το τηλέφωνο του Μαρινάκη, του Μητσοτάκη, του κανενός. Η απάντηση δόθηκε στην ίδια ανακοίνωση. Ότι συναντήσεις μπορεί να γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο κάθε επιχειρηματίας και να ζητάει αυτά που ζητάγανε την προηγούμενη περίοδο. Κάτι έχει ζητήσει ο κύριος Μαρινάκης. Επειδή δεν μας κρατάει κανένας από το χέρι και από πουθενά, γι' αυτό το λόγο όλοι οι επιχειρηματίες θα έχουν την ίδια απάντηση από αυτή την κυβέρνηση. Ο καθένας εξηγεί όποιος προσπαθεί να πείσει οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη και υπουργούς του για σχέση με την διαπλοκή. Εγώ βλέπω με προσοχή όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σε αντίθεση με ένα κόμμα το οποίο αντιπροσωπεύει την κεντροδεξιά και το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει τη χώρα, βλέπω μία συνεχή καταστροφολογία που καμία σχέση δεν έχει με την κατάθεση προτάσεων, διαφωνιών, στο πλαίσιο ενός διαλόγου που πρέπει να έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα εν ώψη και της εξόδου από τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν η χώρα θα βγει ή όχι από τα μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να αρνείται παρόλο που όλος ο ευρωπαϊκός και διεθνής τύπος, όλοι οι ευρωπαίοι και διεθνείς αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν για καθαρή έξοδο. Αυτό που θα έπρεπε να καταθέσει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι ποια είναι η πρότασή της για το μετά την έξοδο. Ναι, αυτή θα δεν είναι η συζήτηση όμως, που θα έπρεπε να κάνουμε τώρα. Συμφωνείτε να αυτή θα είναι η συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε τώρα. Αυτά έπρεπε να συζητάμε σήμερα. Όχι πώς αγαπάει ο κόσμος. Πριν από αυτό, ένα λεπτό να πάρουμε τις απαντήσεις, κυρία Σιμακοπούλου. Περικοπή συντάξεων.
Ναι, θα γίνει. Στο φορολόγιο. Αυτά είναι δύο πράγματα. Καταρχήν, αυτό ο οποίο περιέκοψε τι συντάξει κατά 40% είναι η Νέα Δημοκρατία μαζί με το, ΠΑΣΟΚ. Για να ξέρουμε, τι λέμε και να έχουμε όλη την εικόνα. Γιατί πλέον βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να προστατεύει του συνταξιούχου όπω προστατεύει και του δημόσιου υπαλλήλου που είχε στείλει σπίτι. Μήνες πριν από μία επιπλέον περικοπή, έτσι, η οποία έχει ψηφιστεί. Θα ισχύσει. Θα σα πω. Αυτή τη στιγμή στόχο τη κυβέρνηση είναι να τελειώσει το πρόγραμμα. Και να τελειώσει και η συζήτηση και τα μέτρα για το χρέος. Και βέβαια να γίνει αυτή η έξοδος με τον τρόπο που τον έχουν περιγράψει όλες οι πλευρές. Mm-hmm. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι μετά τον Αύγουστο του 19 μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Του 18. Για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον μετά τον Αύγουστο του 2018, όπου με άλλους όρους και με νέες δυνατότητες μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί και είναι μια συζήτηση η οποία έγινε και την προηγούμενη. Σας λέω ότι μιλάμε για μια εντελώς άλλη μέρα. Αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να τελειώσει η αξιολόγηση και στο να τελειώσει η συζήτηση για το χρέος. Και αυτό είναι που θα γίνει 21 Ιουνίου στο τελευταίο Eurogroup. Από ό,τι φαίνεται θα τελειώσει, ναι. Αν δεν τελειώσει. Μα πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες έχουν παχθεί στο Eurogroup του Ιουνίου του 2017. Ναι. Το 2012 είναι πολύ διαφορετική η απόφαση του Eurogroup. Έλεγε ότι θα απαχθούν μέτρα για το χρέος, εάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη. Ενώ αυτό που λέει η απόφαση του Ιουνίου του 2017 είναι ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες δεν πρέπει να περνούν, παρακαλώ, να ξεπερνούν το 15%. Σήμερα έχει δώσει μια πολύ σημαντική συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Το Κόκκινο ο κύριος Τσακαλώτος. Ψάξαμε και βρήκαμε μότα-μό τι έχει πει για το θέμα του χρέους, όπως μας είπε ο Χρυσόστομος Τσούφης, και το έχουμε απομονώσει για να το δείξουμε σε μία κάρτα. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε να κόψουμε το ηχητικό. Το έχει πει έτσι, παιδιά, το έχουμε ακούσει, έτσι. Ναι. Κύριε Καραγιάννη, σε εσάς μιλάω. Ναι, μότα-μό. Η Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Τσακαλώτος, έχει δίκιο που λέει ότι δεν θα λυθεί το ζήτημα του χρέους. Είναι η συνέντευξή του στο Κόκκινο. Εντάξει, δεν την έχω ακούσει τη συνέντευξη. Ρώτησα τον Χρυσόστομο, επειδή μου έκανε εντύπωση και εμένα. Πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εάν το έλεγε ηρωνικά. Και μου λέει, όχι, δεν το έλεγε ηρωνικά. Αυτό πίστεψε εγώ. Εγώ διάβασα τη συνέντευξη, τα αποσπάσματα. Το είδα και εγώ γιατί το συζητήσαμε στο διάλειμμα και το πήγα και το είδα. Διάβαζα πριν πω εδώ πέρα το πώς συνέχει το site του Βήματος. Αυτό που λέει ο κ. Τσακαλώτος, σας λέω, δεν έχω ακούσει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι αποφάσεις για το χρέος και αυτή είναι μια και ήδη η εφαρμογή των βαχυπρόθεσμων μέτρων έχει δώσει λύσεις προς την ελάφρυνση του χρέους. Ναι, πάντως αν ισχύει αυτό, καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονταν για το χρέος. Σας λέω ότι άμα ισχύει αυτό, εγώ δεν θέλω να αντιλέγω και στη δουλειά που κάνω έχει συντάξεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήταν ήδη πρώτη είδηση παντού, ενώ παντού και όλα τα μέσα προβάλλουν άλλα ως. Παρακαλώ να ψάξουμε και το ηχητικό, λοιπόν, να το πούμε. Πολύ έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και για τους συνταξιούχους και για τους μισθωτούς. Αλλά και εσείς πρέπει να έχετε επίγνωση της νέας σελίδας που ανοίγει για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Η οποία φαίνεται πάμε σε όλα να τα στοιχεία. Πάμε να μετρηθούμε την ανεργία, μόλις τελειώσει την καταπολέμηση της φτώχειας. Το τρίτο μνημόνιο και που φέρετε. Και όσες αλλαγές που γίνονται στο κράτος και στους θεσμούς. Αυτό προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το έντιμο. Δεν το προτείνει εκλογές κάθε μήνα, γιατί σε λίγο δεν θα συντηρεί τις δικές του εσωκομματικές. Σε λίγο, κυρία Σβίγκου, κυρία Σβίγκου, πρώτη εκλογή στην κυρία Γεννηματά. Ναι, το είδα και έχει πάθει Μητσοτάκι από ό,τι φαίνεται και η Γεννηματά, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα θυμάμαι να διαφοροποιείται σε αυτό τουλάχιστον το σήμα από τον κύριο Μητσοτάκι και να λέω ότι δεν είναι τώρα ώρα για πρόορες εκλογές. Μου κάνει και εμένα εντύπωση και περιμένω να δω και πώς θα τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπουμε τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία ζητάει Σεπτέμβρη, μετά δηλαδή την έξοδο από το πρόγραμμα. Ναι. Η κυρία Γεννηματά ζητάει πριν, δεν ξέρω τι θέλει, παράταση του προγράμματος για να είδε. Πότε δεν μπορώ θα γίνουν να λοιπόν οι εκλογές? Στην ολοκλήρωση της τετραετίας, όπως έχουμε μαζί με τις αυτοδιοικητικές θα γίνουν, κυρία Σβίγκου, όπως είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Εσείς αυτό το χαρακτηρίζετε παράλυση, μα καλά, δεν το λες. Δεν νομίζω πάντως ότι απασχολεί τον κόσμο αν θα γίνουν. Το πότε θα γίνουν απασχολεί πώς. Αν θα γίνουν το 19, ναι, αλλά να μην απασχολεί τον κόσμο. Να μην απασχολεί τον κόσμο αν ένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει κουμάντο στην πόλη. Μιλάτε για την απλή αναλογική. Η αυτοδιοίκηση έχει μείνει. Μιλάει για την απλή αναλογική. Νομίζω ότι το πρόβλημα με την απλή αναλογική ισοδυναμίζει και με το πρόβλημα που έχετε γενικότερα με την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Το ότι σήμερα υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι παίρνουν
έχουν το 20% στον πρώτο γύρο και μετά έχουν το 70% των δημοτικών συμβούλων. Δεν ψήφιζαν. Δεν ψήφιζαν. Η δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών δεν ψήφιζε μέχρι τώρα ο κόσμο. Περίμενε εσά. Ψήφιζε. Αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό δεν αποτυπώνεται. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα ότι εσεί θέλετε να βάλετε μια βόμβα στα θεμέλια τη κοινωνία. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αν την κάνουμε αναλυτικά νομίζω ότι θα πει.